ζωντανή εικόνα, να πάρουμε μια εικόνα και θα συνδεθούμε σε λίγα δευτερόλεπτα με την κυρία Γιουμπάκη, πρόεδρος των κριτικών εκεί της Θεσσαλονίκης. Ανοιξιάτικος ο καιρός, καιρικές συνθήκες οι οποίες έχουν φτιάξει από χθες την περιοχή και βέβαια μια περιοχή με έντονο κριτικό στοιχείο. Και τα Γρίμνια, ο Σύλλογος Κριτών, αλλά και ο Σύλλογος των Κριτών, των κριτικών φοιτητών, είναι δραστήριος, είναι έντονος, είναι πολυμελής, επικοινωνούμε και συχνά, ανταλλάσσουμε απόψεις, μιλούν και με τους συμπατριώτες εκεί οι κριτικοί και έχουμε δημιουργήσει ένα όμορφο κλίμα. Ζωντανή εικόνα, αλλά βέβαια όμορφο κλίμα και με τα Γρίμνια εκεί το Σύλλογο Κριτών. Η κυρία Γιουμπάκη, πρόεδρος, την καλησπέρα μας. Τι κάνετε? Ανοιξιάτικη καλησπέρα από την καρδιά της Θεσσαλονίκης, στην ύφη του Θερμαϊκού και μια ζεστή αγκαλιά, παιδιά, σε όλη την ομάδα του Κρήτη TV και σε όλους τους συμπατριώτες μας. Γνωρίζω μας παρακολουθείτε καθημερινά, μας στέλνετε τα μηνύματά σας, αλλά και εμείς έχουμε αδυναμία και στο Σύλλογο και στην πόλη. Να είστε καλά, αμοιβαία τα αισθήματα. Για πείτε μας, έχει ομαλοποιηθεί ο καιρός βέβαια, από χθες ομαλοποιήθηκε και στην Κρήτη σήμερα. Ναι, σήμερα είχαμε πάρα πολύ ωραία ημέρα, με ήλιο, ένα πολύ ελαφρό αεράκι, δεν μας πειράζει αυτό. Και ευτυχώς που και ο καιρός θα είναι σύμμαχος, ούτως ώστε αύριο το πρωί να παρελάσουμε μετά από 2 χρόνια. Ναι. Η Θεσσαλονίκη 2 χρόνια δεν έχει κάνει παρέλαση. Λόγω του κορονοϊού, οπότε αύριο πρώτα ο Θεός και με τη δύναμη της Παναγίας, διπλή γιορτή αύριο, διπλή επέτειος, διπλές οι ευχές μας. Έχουμε συμμετοχή και των Συλλόγων Κριτών στην αυριανή παρέλαση της Θεσσαλονίκης. Ναι, εμείς θα παρελάσουμε και εμείς και ο Σύλλογος ως Λαογραφικός Σύλλογος Κριτών Θεσσαλονίκης στα Γρίμνια και ως Ένωση Κριτικών Συλλόγων Μακεδονίας. Μάλιστα, όπως διαχρονικά πράτεται ανήμερα της Εθνικής Επετείου. Ναι, και 25 Μαρτίου και την 28η. Μάλιστα, όλα έτοιμα λοιπόν για την παρέλαση της Θεσσαλονίκης, με μέτρα προστασίας τα οποία όλοι θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Μπορεί να οδηγούμε σε μια σταδιακή άρση των περιορισμών. Αυτό δεν σημαίνει ότι κορονοϊός και πανδημία δεν υπάρχει. Οπότε, κυρία Γιουμπάκη, με προσοχή αύριο στην παρέλαση και στη Θεσσαλονίκη. Και ξεκινά και μια περίοδος όπου ξεκινάτε και πάλι τις δραστηριότητές σας. Φαντάζομαι θα έχετε ένα ξεχωριστό καλοκαίρι φέτος. Να σας πω την αλήθεια, εμείς δεν είχαμε ξεκινήσει ακόμα για φέτος. Το είχαμε πρόγραμμα για το 2022 να ξεκινήσουμε. Τα πανωτά όμως κρούσματα που είχαμε, το καθυστερήσαμε για λίγο. Να δούμε. Ευχή μας είναι να το ξεπεράσουμε και αυτό λίγο το θέμα. Και πρώτα ο Θεός, Απρίλιο-Μάιο, που θα ανοίξουν πλέον όλα, να είμαστε πιο ελεύθεροι. Πιο ελεύθεροι και ετοιμάζετε και γλέντι, ετοιμάζετε δραστηριότητες. Διαχρονικά τι κάνετε? Προς το παρόν, διαχρονικά έχουμε κάποιες εκδηλώσεις. Έχουμε προγραμματίσει κάποιες εκδηλώσεις. Έχουμε και το Σεπτέμβρη τη γιορτή της Κουδιάς που βέβαια, είναι που τη γνωρίζουμε πλέον στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραία εκδήλωση και μακάρι να οι συγκυρίες να κάνουμε και ζωντανή μετάδοση. Εννοείται. Εκείνη την ημέρα από το κανάλι σας. Και αύριο θέλουμε και φωτογραφίες βέβαια από τις ετοιμασίες και κατά τη διάρκεια της παρέλασης με τους κριτικούς που θα δώσουν δυναμικό παρόν στη Θεσσαλονίκη. Περιμένουμε υλικό εδώ να το προβάλλουμε στην εκπομπή αύριο. Το μήνυμά σας στους τηλεθεατές μας και να κλείσουμε με αυτό, κυρία Γιουμπάκη. Το μήνυμα θα κλείσω με μία ματινάδα λόγω της επετείου. Δεν είναι δικιά μου, είναι της συμπατριώτησάς μας, της Μαρίας της Κλινάκης. Οι Έλλοι διδάξανε πριν από 2 αιώνες πως λευτεριά κερδίζεται με θάρρος και αγώνες. Μπράβο, κλείνουμε με τον καλύτερο τρόπο και το πιο όμορφο μήνυμα. Να είστε καλά. Την αγάπη μας. Να είστε καλά. Και τη δική μας. Να είστε καλά. Λοιπόν,